διαφανό κτίριο το οποίο θα δούμε, το κεντρικό κτίριο που θα δούμε σήμερα. Ο χώρος χρησιμοποιείται κυρίως πέρα του εκθεσιακού κομματιού, σαν λειτουργικός χώρος για τις πρόβες των χορευτών του ομίλου. Αυτή τη στιγμή ο όμιλός μας, ο όμιλος Γιάννης Αρκεμπούλες, έχει γύρω στα 500 εγγεγραμμένα μέλη. Οι 250 χορευτές οι οποίοι λαμβάνουν μέρος την περίοδο της αποκριάς και άλλους τόσους φίλους και μέλη τα οποία έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν, έτσι, στο έθιμο αυτό. Σήμερα, μέρα Σάββατο, Παρασκευή, θα έχουμε τις ετοιμασίες. Θα γίνει, ας το πούμε, μια ιεραρχία χώρισμα των ζευγαριών για μεθαύριο για την Κυριακή. Την Κυριακή τι ώρα ξεκινάει? Βρισκόμαστε σε περαιτώδες διαδικασίες σε λίγες ώρες. Την Κυριακή θα ξεκινήσει το ντύσιμο από τις 7 η ώρα το πρωί στα σπίτια. Εδώ στο κτίριο του Ομίλου θα έχουμε το ντύσιμο του Γενιτσάρου και της Μπούλας. Θα αρχίσει το μάζεμά του από τις 8.30 ώρα περίπου, από σπίτι σε σπίτι με τη συνοδεία Ζουρνά και Νταουλιού. Και εν συνεχεία θα πάρουμε την άδεια από τον Δήμαρχο της πόλης. Θα κατευθυνθούμε στο Δημαρχείο, έτσι, όπου θα ακολουθήσει από εκεί και μετά ένα συγκεκριμένο δρομολόγιο. Σύμφωνα με τα όρια της παλαιάς πόλης, όπως είναι το τελετουργικό του έθιμου. Αυτό το έθιμο από πού ανάγεται? Όλα τα έθιμα στην Ελλάδα έχουν πολύ παλαιές ρίζες. Και δεν γνωρίζουμε καν, απλά έχουμε κάποιες βιωματικές εμπειρίες. Είναι καθαρά ένα βιωματικό έθιμο, το οποίο μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Έχουμε ελάχιστες γραπτές μαρτυρίες στις αρχές του 20ου αιώνα ή στα τέλη του 10ου αιώνα κάποιες, οι οποίες μας λένε κυρίως, ας το πούμε, μας έχουν δείξει κάποια στοιχεία. Έχουν δείξει ότι σίγουρα το έθιμο είναι πολύ παλαιότερο από την τουρκοκρατία. Έχουμε ένα συγκεκριμένο εθιμοτυπικό, έχουμε συγκεκριμένη φορεσιά, συγκεκριμένο δρομολόγιο που γίνεται, μια ολόκληρη τελετουργία η οποία, όπως μας παραδόθηκε από τους παλούς, έτσι και συνεχίζεται σήμερα. Τι συμβολίζουν αυτές οι φορεσιές σε αυτή τη διαδικασία? Εάν δούμε καθαρά τη στολή, αφαιρώντας την προσωπίδα, έτσι, αρκεί να πούμε ότι είναι καθαρά πρώτα ένα ανδροκρατούμενο έθιμο, θα δούμε ότι έχουμε μια κλεφταρματολογική στολή, κυρίως. Αλλά είναι μια στολή, είναι μια επίσημη, μια τελετουργική στολή. Έτσι, δεν είναι μια πολεμική στολή μόνο. Γι' αυτό και θα δούμε, έχουμε μια πλούσια στολή με τα σήμια, έτσι που έδειχναν και την ευημερία του καθένα συμμετέχοντα που τα φορούσε. Έχουμε τα φυλακτά, όπως έβγαιναν. Εάν αφαιρέσουμε όμως την κλεφταρματολογική στολή, θα δούμε μια προσωπίδα η οποία μας δείχνει κάποια στοιχεία πολύ παλαιότερα. Έτσι, δεν είναι δυνατόν δηλαδή. Αρχαίο δράμα. Αρχαίο δράμα και τελετουργικά τα οποία ανέγονταν στο παρελθόν. Οπωσδήποτε, έτσι, δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι στα δύσκολα χρόνια της τουρκοκρατίας ξαφνικά οι Ναουσέ είπαν τι θα κάνουμε σήμερα. Θα βγάλουμε να χορέψουμε τις προσωπίδες, έτσι όπως έλεγαν, όχι μάσκες ή πρόσωπος όπως κατέληξε σήμερα. Έτσι, και ξαφνικά θα κάνουμε ένα έθιμο με συγκεκριμένο τελετουργικό, με συγκεκριμένους συμβολισμούς και με ένα ολόκληρο υπόβαθρο από πίσω. Έτσι, όλες αυτές οι συνήθειες ήταν πολύ παλαιότερες. Καθόμαστε, βγάζουμε τα ονόματα και για να δημιουργηθεί το μπουλούκι, για να είμαστε έτοιμοι για την Κυριακή, θα βγει το μπουλούκι στον δρόμο της Ιησούς. Άρα ετοιμάζετε τις ομάδες σας που θα συμμετέχουν στο συγκεκριμένο έθιμο, έτσι? Ναι. Και οι ομάδες αυτές πάνε από το πιο παλιό και το πιο νέο που είναι σήμερα στο σύλλογο. Δηλαδή ο πιο παλιός καθοδηγεί ένα νεότερο, πώς γίνεται? Ναι. Ο πιο παλιός είναι αυτός που είναι και αρχηγός, ο τελευταίος, και όσο πάει προς τα μπροστά είναι ο πιο νέος.